Συγκεκριμένη συνέντευξη σήμερα εδώ στα Γιαννιτσά, στο νοσοκομείο. Κοντά μας έχουμε πρόεδρε, ποιους ανθρώπους εδώ, της Ομοσπονδίας. Μαζί μας είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, η Αφροδίτη Ρέτζιου. Και μαζί μας είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, ο Πάνος ο Παπα-Νικολάου. Έχουμε οργανώσει αυτή την συνάντηση, την περιοδία, γιατί τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο στην περιοχή μας, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Από το κακό στο χειρότερο τα πράγματα, όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα στις κλινικές και στα τμήματα, με αιχμή και κορυφαίο πρόβλημα το ζήτημα της κατάρρευσης, της επαπειλούμενης κατάρρευσης στο ακτινολογικό, που έμεινε με τρεις μόνο γιατρούς, και το ακτινολογικό είναι η καρδιά ενός νοσοκομείου, με τις ελλείψεις προσωπικού σε όλα τα τμήματα, με την εντατικοποίηση, με τους ειδικευόμενους να μην μπορούν να πάω στην κυρία Ρέτζιου, να ξεκινήσω λίγο από την κυρία Ρέτζιου. Κυρία Ρέτζιου, επισκεφτήκατε το νοσοκομείο, είδατε εδώ τα δύο-τρία σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτό το νοσοκομείο, ποια είναι? Ναι, αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε τρία, ασφαλώς δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα προβλήματα δεν πρέπει να αναδειχθούν. Το ένα είναι το ζήτημα της εξυπηρέτησης των ογκολογικών ασθενών. Δηλαδή είναι επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ογκολογικής μονάδας στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών. Να διατηρηθεί, γιατί έχουν. Είναι, ακολουθεί μια φθήνουσα πορεία, παλιότερα λόγω των παρετήσεων, συνταξιοδοτήσεων κτλ. Και υπάρχει τρόπος άμεσα, με κατεπίγουσες διαδικασίες, η διοίκηση του νοσοκομείου να συστήσει τουλάχιστον δύο θέσεις, χωρίς τροποποίηση του οργανισμού, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, τουλάχιστον δύο θέσεις ογκολόγων, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ογκολογική μονάδα, γιατί αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται 400 ασθενείς, όμως αυτή εδώ η ογκολογική μονάδα των Γιαννιτσών πριν από λίγο καιρό εξυπηρετούσε 1000 ασθενείς. Δηλαδή εδώ έχουμε μια φθήνουσα πορεία και είναι ζητούμενο αν θα καταφέρουν να εξυπηρετηθούν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το ακτινολογικό. Συναντήσαμε νωρίτερα έναν από τους τρεις συναδέλφους που εργάζεται στο ακτινολογικό. Κάνει 13 εφημερίες το μήνα. 13 εφημερίες το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι με αυτούς τους ρυθμούς και με αυτή την εντατικοποίηση, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, γιατί αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο, υποβαθμίζεται και ασφαλώς εγκυμονούν κίνδυνοι και για τους ίδιους τους συναδέλφους, οι οποίοι από ένα σημείο και μετά, ακριβώς επειδή δεν αντέχουν, έχουμε κύμα παρετήσεων. Να πάω λίγο στον Γενικό, να μας πει και αυτός κάποια θέματα τα οποία γνώρισε κατά την επίσκεψη. Συμπληρωματικά με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, εγώ σαν χειρουργός θέλω να πω και για το θέμα του χειρουργείου, όπου από τις 5 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν μόνο οι 2 και αυτές με το ζόρι, ενώ ο χώρος και ο εξοπλισμός του χειρουργείου έχει λαιλατηθεί για την εξυπηρέτηση άλλων τμήματων που θα έπρεπε να έχουν τροφοδοτηθεί με το δικό τους εξοπλισμό και τους δικούς τους χώρους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε μόνο εδώ. Γενικά σε όλη τη χώρα βλέπουμε μία σκοπούμενη περικοπή στις τακτικές χειρουργικές δραστηριότητες, η οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά εξυπηρετεί την κερδοσκοπία ιδιωτικών κλινικών σε βάρος των χρηστών υγείας, δηλαδή σε βάρος του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν σας έχει ενημερώσει ο πρόεδρος εδώ. Στο νοσοκομείο της Έδεσας, τι έχετε ακούσει, τι σας έχουν πει, τι υπάρχει δυσλειτουργία, ποια δυσλειτουργία υπάρχει εκεί? Δεν ξέρω τι σας έχει πει ο κύριος Κωστολίδης. Να σας πω κάτι που είναι ενδεικτικό για το γεγονός ότι και εκεί υπάρχουν τραγικές ελλείψεις σε μόνιμους ειδικευμένους γιατρούς. Οι ειδικευόμενοι γιατροί στο νοσοκομείο της Έδεσας έχουν να πάρουν κανονική άδεια τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Ξέρετε, οι ειδικευόμενοι συνάδελφοί μας, νεότεροι δηλαδή συνάδελφοί μας, αυτούς που στηρίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το δημόσιο σύστημα υγείας, ακριβώς επειδή όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν γίνονται οι αναγκαίες
προσλήψεις αξιοποιούνται για να μπαλώνουν τρύπες σε ειδικευμένο προσωπικό. Καταλαβαίνετε ποιες είναι οι ελλείψεις για να μην μπορούν να πάρουν άδειες, όχι μόνο για να ξεκουραστούν οι ίδιοι, αλλά για να μπορούν να παρέχουν με ασφάλεια τις υπηρεσίες στους ασθενείς. Το όλο σκηνικό αυτό επάνω στην υγεία από τον Υπουργό, πού βαδίζει, προς τα πού θέλει να το πάει ο Υπουργός το θέμα της υγείας? Ξαναπέστε μου εσείς, κύριε Γεωργιανικέ. Ναι, ενδεικτικά σας αναφέρω δύο πράγματα. Πρώτον, τα μέτρα τα οποία ήδη έχουν περάσει, έχουν νομοθετηθεί, άσχετα αν δεν έχουν εφαρμοστεί στην ολότητά τους ακόμα. Στον τελευταίο νόμο, σας υπενθυμίζω, μπήκε η διάταξη για απογευματινά χειρουργεία τα οποία θα πληρώνει ο ασθενής από την τσέπη του, ο ασφαλισμένος δηλαδή, για να ξεπερνάει τις πολύμηνες λίστες αναμονής που οφείλονται στις τραγικές ελλείψεις. Δηλαδή, ουσιαστικά νομιμοποιείται το φακελάκι. Καθαρά πράγματα. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ένα προσχέδιο νόμου off the record, το οποίο διέρευσε μέσω του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, ένα καινούργιο δηλαδή νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει την διάλυση πρακτικά κάθε έννοιας εθνικού συστήματος υγείας και δημόσιας περίθαλψης, εισάγοντας διάφορους θεσμούς, όπως για παράδειγμα την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στους ήδη μόνιμους γιατρούς του ΕΣΥ, τη μαζική είσοδο ιδιωτών γιατρών με σχέση μερικής απασχόλησης μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, ουσιαστικά, βλέπουμε το συμπέρασμα των 2,5 τελευταίων ετών είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να διαλύσει ό,τι έχει απομείνει από δημόσια περίθαλψη πάνω στα ερείπια του ΕΣΥ που η ίδια κατεδαφίζει και πάνω σε χιλιάδες άδικους θανάτους ασθενών της πανδημίας και της λοιπής νοσηρότητας που θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί αν η κυβέρνηση άκουγε από το Μάρτιο του 2020 αυτά που τις λέμε και δεν έκανε ό,τι την εξυπηρετούσε για να εξυπηρετεί αυτά τα άνομα συμφέροντα. Λοιπόν, κάτι που μπορεί να ξέχασα εγώ, κλείνοντας κυρία Πρόεδρε, πέστε μου. Όχι, σαν συμπέρασμα, γιατί δεν αρκεί να περιγράφει κανείς την κατάσταση, η στόχευση είναι αυτή που ανέφερε νωρίτερα ο κύριος Πάνος Παπανικολάου, συνάδελφος, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας. Όχι μόνο η ενίσχυση του επιχειρηματικού τομέα στην υγεία, αλλά και η λειτουργία των ίδιων των δημόσιων νοσοκομείων με όρους τέτοιους, με όρους επιχείρησης, να με λιγοστεί χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και με ασθενείς που θα τους αντιμετωπίζουν σαν πελάτες, καταλαβαίνετε αυτό, και με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Αν έχει έσοδα ένα νοσοκομείο, από αυτό θα εξαρτάται αν θα έχει προσωπικό, αν θα έχει υποδομές, αν θα έχει εξοπλισμό. Αν δεν έχει, δηλαδή σε μια περιοχή που υπάρχει φτωχό κόσμος, που υπάρχει άνθρωποι άνεργοι, εργατιά, που δεν έχουν να πληρώσουν, το νοσοκομείο θα συρρυκνώνεται, θα κλείνει και μόνο αν έχεις τελικά θα βρίσκεις την υγειά σου. Το κρίσιμο σε αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο ο λαός εδώ της περιοχής να ενώσει τη φωνή του, γιατί είναι πρώτα απ' όλα δική του υπόθεση η υπεράσπιση της υγείας του και να απαιτήσει την ουσιαστική ενίσχυση εδώ των δύο νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της περιοχής με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, με τον αναγκαίο εξοπλισμό και υποδομές, γιατί αυτό τους αξίζει. Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσουμε λίγο το λόγο στον οικοδεσπότη εδώ που είναι, που σας φιλοξενεί, τον κύριο Αποστολίδη. Κλείνοντας, τι μπορούμε να πούμε για αυτά τα δύο νοσοκομεία, κύριε Αποστολίδη? Είναι τα δύο νοσοκομεία, είναι όμως και τα κέντρα υγείας. Α, ναι, και τα περιφερειακά ιατρία. Σωστά, ναι. Είναι ένας κόσμος, είναι ζωντανά τα χωριά μας, μεγάλα χωριά, ναι. Μεγάλες κομοπόλεις, οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες. Οι μετακινήσεις είναι πλέον μια καθημερινότητα. Οι γιατροί των κέντρων υγείας είμαστε συνεχώς στο δρόμο. Κάνουμε χιλιόμετρα για να μπαλώνουμε αυτές τις ελλείψεις. Μάλιστα, πρόσφατα ιδρύθηκε πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Πέλα, χωρίς καμία πρόσληψη γιατρού, χωρίς καμία πρόσληψη νοσηλευτή, χωρίς καμία πρόσληψη
επισκέπτη υγείας και αφαιρούν γιατρούς από τα άλλα κέντρα υγείας με σκοπό για να λειτουργήσει. Να λειτουργήσει. Εμείς είμαστε σκεπτόμενοι λίγο πονηρά, βλέπουμε και την προεκλογική περίοδο. Φαίνεται λοιπόν ότι χωρίς να κάνουν προσλήψεις, προσπαθούν με το υπάρχον προσωπικό να κάνουν όχι μόνο τα παλώματά τους, αλλά και μια δήθεν ανάπτυξη του ΕΣΥ σε επίπεδο πρωτοβάθμιας προσφύγας υγείας. Εμείς καλούμε από αυτό το βήμα το λαό να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις τις μεγάλες του επόμενου διαστήματος. Η ΔΕΘ είναι μπροστά μας. Το συλλαλητήριο αυτό πρέπει να συγκεντρώσει τα σωματεία της περιοχής, θα πρέπει να συγκεντρώσει το λαό της περιοχής με λεωφορεία, με αμάξια, να βρεθούν όλοι δίπλα στα 50 χιλιόμετρα σε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο, γιατί δεν φτάνει να γκρινιάζουμε, πρέπει να αντιδράσουμε και η αντίδραση μπορεί να είναι μόνο μαζική. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.